οι επαγγελματίες στο παλιό περιμένουν τους τουρίστες να τους υποδεχθούν, καθώς αναμένεται μια εξαιρετική τουριστική σεζόν. Έτσι έχουν βάλει τα γιορτινά τους και την τιμητική τους έχουν τα καταστήματα με τα θαλασσινά. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Πάμε μια πολύ δυνατή χρονιά, μια πολύ καλή δυνατή σεζόν. Ο Θεός βοηθός. Τα χέρια είναι λιγοστά δυστυχώς και η δουλειά θα είναι πάρα πολύ. Υπομονή από όλους και τους μαγαζάτορες και τους πελάτες, γιατί θα είναι μεγάλο το φόρτο φέτος. Αλλά... Αυτό εισπράττει ουσιαστικά με τα μηνύματα πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Έτσι. Ακριβώς. Ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα, όπως είπες, είναι πολύ καλά και πολύ θετικά τα σημάδια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χέρια, παιδιά, γι' αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν τα λιγοστά άτομα που μένουν πίσω επομίζονται και την δουλειά των ανθρώπων που λείπουν, δυστυχώς. Κάποιοι που έρχονται εδώ πέρα στο συγκεκριμένο χώρο γνωρίζουν ότι είμαστε από την παραγωγική κατανάλωση. Βεβαίως το γνωρίζουν και δείχνουν κατανόηση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα να αρχίσει να το διαλέξει, θα καθαριστεί επί τόπου και θα μαγειρευτεί. Οπότε χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως σε ένα εστιατόριο. Αλλά δόξα τω Θεώ είναι άνθρωποι με κατανόηση. Καλό είναι να κλείσει ένα τραπέζι από πριν. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Καθημερινές είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα, εντάξει. Αλλά Παρασκευή, Σαββατοκυριακή θα είναι οι δύσκολες μέρες. Καλά είναι να τηλεφωνείτε από πριν για ένα ραντεβού, για ένα τραπέζι, για να δρομολογηθούν σωστά. Να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Ένας επαγγελματίας όμως βρίσκεται και αντιμέτωπος με το φορολογικό. Βεβαίως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανακατατάξη και οι αλλαγές που έρχονται κάθε τόσο. Πρέπει να συνδέσουμε το POS, το POS με την ταμιακή. Έγινε. Θα πρέπει τώρα για την εστίαση να φέρουμε καινούργια ταμιακή. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες εκπλήξεις μέχρι το τέλος της σεζόν. Ακολουθάμε το πρόγραμμα και εμείς κανονικά.